Καλώς ήρθατε στο Make It At Home. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Latte Art, δηλαδή ζωγραφική πάνω από τον καφέ. Αυτό που βλέπετε πολλές φορές στις καφετέρες και σας εντυπωσιάζει, μπορείτε να το κάνετε και στο σπίτι. Παρότι, όπως θα δείτε, υπάρχουν πολλά αξεσουάρ τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας επαγγελματίας, εγώ θα σας δείξω με απλές τεχνικές, με αυτά που μπορεί να έχετε στο σπίτι, εκτός αν βεβαίως προμηθευτείτε αυτά τα κατάλληλα αξεσουάρ και σας γίνει λίγο πιο εύκολο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να σας πω βέβαια ότι για να γίνει η ζωγραφική πάνω στο καλά θα πρέπει να έχετε μια πολύ ωραία κρέμα στον καφέ σας, κάτι το οποίο μπορεί να δείτε στο σχετικό βίντεο στο κανάλι μου, το καπουτσίνο στο σπίτι με 5 διαφορετικούς τρόπους, ώστε να δημιουργήσετε μια πολύ ωραία κρέμα. Σήμερα θα μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε αν δεν μας πέσει πολύ καλά η κρέμα πάνω στον καφέ ή θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο εντυπωσιακή. Να διευκρινίσω ότι παραδοσιακό καπουτσίνο, και υπάρχει μια θεωρία ότι από εκεί πήρε το όνομά του αυτός ο καφές, είναι όταν έχουμε στο φλιτζάνι μας ένα περίγραμμα καφέ ως στεφάνι και στο κέντρο λευκό είναι σαν τους καπουτσίνους το δόγμα αυτό της Καθολικής Εκκλησίας που ξυρίζουν το κεφάλι τους για να επικοινωνούν καλύτερα με το Θεό. Αν λοιπόν δεν καταφέρουμε να πάρουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα, με την τεχνική του Latte Art μπορούμε να το κάνουμε πιο βελτιωμένο. Πρώτη εκδοχή, δεν καταφέραμε να βγάλουμε καθόλου κρέμα πάνω στον καφέ μας και έχουμε μία καφέ μπέζ επιφάνεια. Αποκλείεται να μην έχετε λίγο κρέμα, οπότε τι θα κάνετε, θα την πάρετε και με ένα κουτάλι προσεκτικά μπορείτε να βάλετε σιρόπι σοκολάτα, αν θέλετε βέβαια να προσθέσετε γεύση, μπορείτε και όχι. Παίρνετε ένα αιχμηρό εργαλείο, ένα βελονάκι, μία βελόνα ή ένα πολύ μυτερό μαχαίρι, οτιδήποτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως μολύβι. Μία επάνω, καθαρίζουμε, μία κάτω, μία επάνω. Ένα άλλο σχέδιο που μπορούμε να κάνουμε είναι ένας ήλιος. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια στρογγυλή μεγάλη τελεία, πάλι με ένα αιχμηρό αντικείμενο, ένα πολύ ωραίο ήλιο που άμα θέλετε μπορείτε να το κάνετε και χαμογελαστό. Πώς μπορούμε να ζωγραφίσουμε μέσα, παίρνουμε λίγο κρέμα, μια άλλη εκδοχή, σερβίρετε το γάλα, πάρτε τον εσπρέσο σε μεγάλα τιέρα, ρίξτε τον στο κέντρο χρωματίζοντας. Και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σιρόπι, μπορούμε να βάλουμε και σιρόπι καραμέλα εκτός από σοκολάτα, και η σοκολάτα και η καραμέλα είναι συμβατές γεύσεις με τον καφέ. Πάλι με ένα αιχμηρό ξεκινάμε από μέσα και βγαίνουμε προς τα έξω κάθετα και από την απέναντι πλευρά. Και μετά ενδιάμεσα στα άκρα. Τρίτη εκδοχή είναι λίγο στραπατσαρισμένο έτσι πως το ρίξαμε. Ένα πολύ αγαπημένο σχέδιο είναι το μισό-μισό. Παίρνετε την κρέμα σας, πάλι το αιχμηρό μας εργαλείο, πιο βαθιά όμως γιατί θέλουμε να γράψουμε χοντρά. Μία περίπτωση ακόμα είναι να έχουμε πάρα πολλά μαλλιά και πολύ λίγη καράφλα. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν εδώ, πάλι να πάρετε την κρέμα σας και να ρίξετε όσο πιο λεπτά μπορείτε
Τώρα λοιπόν εδώ θα κάνουμε μεγάλες κινήσεις μέσα έξω σε σχήμα οχτάρι. Όσο άσχημα λοιπόν και να σερβίρετε το γάλα πάνω σε ένα καπουτσίνο, με τις τεχνικές που σας έδειξα μπορείτε να το κάνετε πολύ όμορφο. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο που θα δείχνουν πώς μπορούμε να ζωγραφίσουμε πάνω στο στιγμίο καφέ, ναι, και στη σοκολάτα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή, το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Θα σας δω στο επόμενο Make It At Home.